Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε εδώ και αρκετό καιρό το αφιερώνουμε στο 1821. Τιμούμε και εμείς την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Και έτσι σήμερα έχουμε καλέσει εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης τον Νικόλαο Βασιλιάδη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, για να δούμε λίγο τι ήταν το 1821, τι ήταν η Επανάσταση. Καλό απόγευμα, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, αγαπητέ Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι πριν από 35 περίπου ημέρες έγινε το μεγάλο διαδικτυακό συνέδριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο ανέδειξε τη συνεισφορά των Μακεδόνων στην Επανάσταση του 1821. Λοιπόν, και μπήκαν κάποια ζητήματα και είχα την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω στο τραπέζι που έγιναν οι συμπερασματικές αξιολογήσεις και τα λοιπά, μαζί με τον πρώην Πρίτανη, τον καθηγητή τον κύριο Κοντογιώργη, λοιπόν, και τον κύριο Αραμπατζή από τη Θεολογική και με συντονιστή τον Κώστα τον Χρήστο. Λοιπόν, πραγματικά έλεγα λοιπόν εκείνο το εξής, έτσι στην ομιλία μου, στην τοποθέτησή μου, επειδή πλέον ζούμε την εποχή της εξαποστάσεως των διαδικτυακών συνεδρίων, λέω ότι αν κατά ένα μαγικό τρόπο μια μηχανή του χρόνου μπορούσαν να έρθουν οι αγωνιστές του 21 μπροστά μας, θα αισθανόταν μια έκπληξη βέβαια για αυτό που βλέπουν, αλλά περισσότερο θα αισθανόταν έκπληξη και οργή από αυτά τα οποία πραγματικά, το ότι αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του αγώνα τους και τα αυτονόητα. Λοιπόν, γιατί έχουμε φτάσει εδώ στην Ελλάδα πραγματικά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που έχει κυριαρχήσει το ρεύμα των αποδομητών, το περίφημο στα πανεπιστήμια, όπου έχουμε μια αναθεώρηση του εθνικού αφηγήματος και ακόμα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ότι την Επανάσταση δεν έγινε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη Πατρίδα στην Ελευθερία, ότι ήταν Αλβανοί, Σλάβοι, διάφοροι εν πάση περιπτώσει που επαναστάτησαν στην Οθωμανική διοίκηση, επειδή κακοπερνούσαν από τη φορολόγηση των Κοντζαμπάσιδων που του είχε εκμισώσει του φόρου η Οθωμανική διοίκηση. Γι' αυτό επαναστάτησαν, δεν είχε χαρακτηριστικά εθνικά ο αγώνας αυτός. Λοιπόν, και βεβαίως πρώτα γένετο έγινε κράτος και μετά έγινε το νέο ελληνικό έθνος. Για να είναι ακριβώς ευαγγελίζονται αυτό το απίστευτο της ασυνέχειας του ελληνισμού. Και λυπάμαι με τα λύπη μου, επειδή πραγματικά φέτος είναι τα 200 χρόνια και είναι ένα του σημειολογία, και ενώ θα έπρεπε να έχουμε γιορτές και τιμές, συστήθηκε μια επιτροπή, υποτίθεται, για να τιμήσει το 2021 το πνεύμα. Και στην επιτροπή αυτή, οι ιστορικοί που συμμετέχουν είναι ακριβώς αυτή τη λογική αποδόμηση, αφιζητούν το κρυφό σχολείο, αφιζητούν όλα αυτά τα ζητούμενα. Καλέσαμε βέβαια τον Μπαγκλαντές να συνεορτάσει την επέτειο της εθνεγερσίας, παύλα κρατικής παλιγγενεσίας. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Σωστά, λοιπόν, σωστά το. Και τον Μπαγκλαντές, να θυμίσω, μαζί με το Πακιστάν, είναι τα δύο κράτη τα οποία αναγνώρισαν αυτή τη ψευτοδημοκρατία της αυτοαποκαλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Τα κατεχόμενα. Δηλαδή, τι ακριβώς θα τιμήσουμε, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν ένα από τις διαφημιστικές αφίσες που έβγαλε αυτή η επιτροπή, αν δείτε, υπήρχε μια εικόνα της ναυμαχίας της Αλαμίνας και του Θεμιστοκλή. Δεν υπήρχε καμία εικόνα από καμία μορφή της γέφυρας μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του νέου ελληνισμού του Βυζάντιου. Έτσι. Και επαναλαμβάνω και το λέω στους φοιτητές, το Βυζάντιο ήταν μια ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία στη μεγαλύτερη διαδρομή της και είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι η περίφημη Βυζαντινή χιλιετία. Χίλια χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, τη διαγράφουν αυτοί λοιπόν και πάμε μετά στον. Δείχνει μια εικόνα του Κολοκοτρώνη, της Μπουμπουλίνας και του παλαιού Γερμανού και πάμε σύγχρονη Ελλάδα που είναι ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός με το τεστ παπ, η Μαρία Κάλλας και ο Τέτο Κούμπο. Είναι ακριβώς δείγμα λοιπόν το τι ακριβώς μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Δυστυχώς έχει χαθεί, έχει αλλοιωθεί το πνεύμα και το νόημα της Ελληνικής Επανάστασης και για να έρθω στο ερώτημά σας, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και σαφές, αν μόνο παραπέμψουμε στον μέγιστο των αγωνιστών, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, που το ελλαδικό κράτος που χτίστηκε μετά την απελευθέρωση υποτίθεται τον έβαλε φυλακή και κόντεψε να τον εκτελέσει. Λοιπόν, ευτυχώς έφυγε δικαιωμένος. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος ρωτήθηκε, είσαι αγγλόφιλος, είσαι γαλλόφιλος, είσαι ρωσόφιλος, και απάντησε, όχι, είμαι θεόφιλος, γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. Σε μια συνομιλία που είχε με τον Χάμιλτον, τον Άγγλο Ναύαρχο, του είπε ότι ο δικός μας ο πόλεμος δεν μοιάζει με κανέναν,
γιατί είναι έθνος με έθνος, δεν είναι απέναντι σε ένα καθεστώς, έκανε αναφορά στο μαρμαρωμένο βασιλιά και στα κάστρα του, το οποίο δηλαδή ουσιαστικά το όραμα αυτών των ανθρώπων που αναστάτησαν. Και το λέω επειδή ένα άλλο αφήγημα το οποίο κινείται στη μέση μεταξύ των αποδομητών και είναι, αν θέλετε, πιο κοντά που το υποστηρίζουν πάρα πολύ σύγχρονοι ιστορικοί, είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι προϊόν της επιρροής της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης. Και λέω λοιπόν εγώ το εξής. Από την άλωση και τη μετάπτωση το 1453 και τη μετάπτωση στην Οθωμανική κυριαρχία, 124 επαναστάσεις γίναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί. Από το 1460, από το Κροκόδιλο Κλάδα, από το κίνημα το 1611 του Διονύσιου του Επίσκοπου Τρίκης, του αποκαλούμενου σκυλόσοφου Διονύσου Φιλόσοφου. Λοιπόν, τα ορλοφικά τα οποία έγιναν το 1770, που ήταν μια γενικενευμένη εξέγερση, αφήνω το θέμα της Ρωσίας απ' έξω. Δηλαδή, τι ήταν, είχαν επιρροή από την Αμερικανική, μπράβο, Λάμπρος Κατσόνης, ήταν επιρροή από την Αμερικανική και την Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, είναι απίστευτα πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αισθανθούν και όμως υποστηρίζονται αυτό. Και ποια ήταν η επιρροή από τον γαλλικό διαφωτισμό? Εδώ να πούμε το εξής. Δυστυχώς, πέρασε ο Φλεβάρης, είχαμε την επέτειο 22 Φεβρουαρίου, διέβη το Προύθο ποταμό Αλέξανδρος Ψηλάντζης, μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση ξεκίνησε με Βλαβλαχία. Έτσι λοιπόν, 24 έχει τη διακήρυξη περίφημη μάχου υπερπίστος και πατρίδος. Και προσέξτε, ποιοι πλαισίωσαν τον Αλέξανδρο Ψηλάντη? Ο Ιερός Λόχος. Τι ήταν ο Ιερός Λόχος? Φοιτητές, σπουδαστές, νέοι άνθρωποι. Πού ορκίστηκαν αυτοί, εμπνεύστηκαν λέει από τον γαλλικό διαφωτισμό? Έδωσαν όρκο της αρχαίας Θήβας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμη και για τα συντάγματα, η δική μου εισήγηση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό συνέδριο ήταν αυτό ακριβώς, να καταδείξει ότι τα περίφημα συντάγματα, τα οποία ήταν πολύ προχωρημένα και πολύ προοδευτικά λοιπόν, των επαναστατημένων Ελλήνων, πέρα το ότι σαφώς διακήρυξαν ότι πρόκειται για έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα που δεν μοιάζει με κανένα, δηλαδή δεν ήταν ανατροπή της καθεστικής τάξης, ήταν διεκδικούσε ένα έθνος την απελευθέρωσή του. Θα δούμε λοιπόν, επειδή λένε ότι ήταν επηρεασμένα το γαλλικό σύνταγμα, το αμερικανικό σύνταγμα. Ποιο γαλλικό σύνταγμα, που μιλάει για ανεξιθρησκεία, που είχε το διαζύγιο, το κοινή συνενέση. Οπότε λέτε, κύριε καθηγητά, για να το καταλάβουμε. Ήταν παρέπεμπε στην αρχαία, εγώ παραθέτοντας κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις των άρθρων, παρέπεμπε ακριβώς σε συγκεκριμένες διατάξεις της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σπάρτης από τα πολιτεύματα εκείνα. Και το χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέω, ότι ο ορισμός των τριών εξουσιών στα συντάγματα των Επανεστημένων Ελλήνων είχε ουδέτερο άρθρο. Έλεγε το βουλευτικό, το εκτελεστικό, το δικαστικό. Γιατί? Γιατί παρέπεμπε ακριβώς στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν η γαλλική μετάφραση των τριών εξουσιών γένους θηλυκού. Και αυτές ακόμα οι λεπτομέρειες δίνουν κάποια πράγματα. Εκ των υστέρων λοιπόν, τελικά μόνο οι Έλληνες δεν κάνανε την Ελλάδα, δεν επηρεάστηκαν καθόλου κτλ. Και βεβαίως ούτε κρυφό σχολείο. Αλλά πώς θα πούμε ότι δεν έγινε κρυφό σχολείο, ότι δεν υπήρχε ο Ζάλο, ο χορός του Ζαλόγκου και όλες αυτές τις θυσίες. Πάτησε αυτός ο τόπος εδώ, το λέω και τα λοιπά, πατάει σε έναν ατελείωτο καμβά αίματος, μαρτύρων και ηρώων. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι, στα πανεπιστήμια, εσείς είστε καθηγητής πανεπιστημίου, όλα αυτά που μας είπατε διδάσκονται? Δυστυχώς. Γιατί στα σχολεία δεν διδάσκονται. Στα σχολεία δεν διδάσκονται. Είναι προφανές αυτό. Δυστυχώς και στα πανεπιστήμια, όπως σας είπα, λυπάμαι που το λέω, δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι η μοναδική εξαίρεση. Ή από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που σας έχω ακούσει συναδέρφους σε άλλα τμήματα και στο δικό μας το πανεπιστήμιο να λένε αυτό ακριβώς. Ότι ήταν μια χαρά. Είμαστε με την Οθωμανική διοίκηση, ούτε τυραννία, δεν υπήρχε παιδομάζωμα, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή. Ισλαμισμοί, αυτά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν βίαιοι εξισλαμισμοί, δεν υπήρχαν σφαγές, δεν υπήρχαν αποκεφαλισμοί, δεν υπήρχε. Γι' αυτό ο κόσμος τις πρώτες δύο αιώνες φεύγει από τα παιδινά και πάει στο ορεινά. Έτσι λοιπόν, και έχουμε τους κλέφτες και τους αρματολούς και μετάπτωσε από ένα καθεστώς στους άλλους κτλ. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά και περνούσε μια χαρά. Όταν λοιπόν παρήκμασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκμίστοσε λέει τους φόρους στους προεστούς και στους κοντζαμπάσεις και αυτοί άρχισαν πλέον να καταπιέζουν το λαό και γι' αυτό επαναστάτησε ο λαός. Απίστευτα πράγματα. Και λέγαμε μάλιστα και το επίθετο ότι γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρχαν και συγκρούσεις μεταξύ των λαών, δεν υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ των βαλκανικών λαών. Μα τι συγκρούσεις να υπάρχουν όταν όλοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, υπό καθεστώς κυριαρχίας? Και δεν είναι τυχαίο ότι το 19ο αιώνα έχουμε τα εθνικά κινήματα και η Σερβία επαναστατεί και κάνει ανεξάρτητο κράτος και η Ελλάδα και άλλα κράτη στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Οπότε η φιλική εταιρεία που ξεκίνησε όλη αυτή την οργάνωση της επανάστασης του 1821. Τη ταυτίζουν και αυτοί με τους Γιακοβίνους.
ότι ήταν μια οργάνωση κτλ. Που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Τρεις απλοί άνθρωποι, και αυτό αν θες το έλεγα χθες, γιατί κατά σύμπτωση χθες είχαμε στο μάθημα ιστορία νεότερου συγχρονισμού με τα παιδιά. Λέω, κοιτάξτε, λέω, τι μπορεί να κάνει όταν υπάρχει πίστη σε ένα στόχο πραγματικά και αγνή πρόθεση, πώς μπορεί να συνεγείρει. Τρεις απλοί άνθρωποι. Τι ήταν ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ. Έτσι. Κάποιοι λένε και ο Αναγνωστόπουλος. Άνθρωποι, ναι, ο Αναγνωστόπουλος. Τέτατος, ναι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, πρίγκιπες οτιδήποτε. Με μια σημαντική διαφορά όμως, ότι ήταν από την αστική τάξη. Σωστό. Ότι δεν ήταν ο άνθρωπος που, που πεινούσε, είχαν λύσει κάποια προβλήματα και μπόρεσαν και προφανώς, προς τιμήν τους. Προφανώς. Και ασχολήθηκαν με την επανάσταση. Αλλά οι Οσίνοι δημιούργησαν ένα μύθο, ένα παραμύθι, μιλούσαν για με την αόρατη αρχή. Βεβαίως. Για την αόρατη αρχή. Και τελικά ξεκίνησε αυτό με έναν τρόπο συνωμοτικό, αλλά έφτασε στο σημείο να έχει δεκάδες χιλιάδες μέλη, απάκρο πράκρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, και ο χαρακτήρας ήταν καθαρά εθνικός. Και επαναλαμβάνω και πάλι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο Έλληνας πολεμούσε πάντα. Έχουνε αυτή τη στιγμή, έχουμε δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες, ό,τι είναι εθνικό, που ήταν αληθές, όπως έλεγε ο Κωστής Παλαμάς, δυστυχώς καταπολεμείται με το χειρότερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν είσαι Έλληνας, Χριστιανός και Ορθόδοξος, θεωρείται μέγα ποινικό αδίκημα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, ο Έλληνας. Στην αρχαιότητα, την οποία επικαλεστήκαμε, στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα, πολεμούσε υπερβωμό και εστιών για τη Χριστού, την πίστη, την Αγία και τη πατρίδα στην ελευθερία. Χθες διάβαζα κάτι το οποίο πρέπει αξίζει να το πούμε, ότι όταν μπήκε στην Τριπολιτσά οι Έλληνες μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, το Σεπτέμβριο του 23, έγινε η πρώτη ελληνική σημαία. Ξέρεις, αγαπητέ Ανδρέα, που έγινε η πρώτη ελληνική σημαία. Για πείτε μας. Από Ράσο και Φουστανέλα. Μάλιστα. Πήρε, λέει, ο Παπαφλέσσας από το εσωτερικό του Ράσου του δύο λωρίδες που ήταν αυτό το χρώμα το γαλάζιο. Πήρε ο πλαρχηγός Καλαθάς, αν θυμάμαι καλά, και τα λοιπά, επίσης από τη Φουστανέλα του, και φτιάξαν αυτή τη σημαία με το σταυρό και το γαλάζιο και το άσπρο. Μια που και θέτετε... αυτό ακόμα αναδεικνύει τη συμμετοχή. Γιατί επειδή ετέθηκε το θέμα ότι η Εκκλησία ήταν απούσα αυτό ή ήταν συμβιβασμένη. Τώρα, ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος της Εκκλησίας, γιατί μάλιστα τώρα, πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που προλογίζει ο κύριος Βερέμης και λέγεται «Η μαύρη βίβλος της Εκκλησίας, την Επανάσταση του 21». Να θυμίσω ότι ο κύριος Βερέμης είχε κάνει και τη γνωστή εκπομπή στο Sky και πρόσφατα βέβαια το κανάλι στο Βεργίνα ανέδειξε αυτή την απίστευτη δήλωση που σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου θα έχει κληθεί το λιγότερο στην εισαγγελέα, ας πούμε, να δώσει εξηγήσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για να πω και κάτι το βαρύτερο, γιατί μιλώ και ως νομικός. Σωστά. Όπου μας είπε ότι θα καταληφθεί το Καστελόριζο με 50.000, ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι και πολλοί θα πάνε εχμάλωτοι του πολέμου. Αυτά είναι λοιπόν για να καταλάβουμε και να θυμάστε τα περίφημα, έτσι, τις περίφημες εκπομπές που έγιναν στο Sky με τον κύριο. Το 1821, έτσι, λένε, και όχι μόνο με τον. Το συγκεκριμένο, τον οποίος πέρασε από το ποτάμι. Τον κύριο Τατσόπουλο. Τον κύριο Τατσόπουλο, ναι, συγγνώμη, τον κύριο Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίος. Πρώην βουλευτής, λοιπόν, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη σημερινή. Υποστηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση, τις απίστευτες θεωρίες κτλ. Που αφισβητούσαν και τον ανδρισμό κάποιων οπλαρχηγών. Δεν ξέρω αν θα είχαν τη δύναμη να σταθούν μπροστά τους και να τα αφισβητήσουν αυτό, βέβαια, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν το εξής. Για τη συμμετοχή της Εκκλησίας. Θα πω λοιπόν αυτό που είπα. Ο Παπαφλέσσας τι ήταν, που θυσιάστηκε στο Μανιάκι. Θα σας πει όμως κάποιος ότι, ναι, ο Παπαφλέσσας είχε σκοτεινό ρόλο στην περίοδο του εμφυλίου. Ναι, ωραία. Ο Αθανάσιος Διάκος. Εθνομάρτυρας. Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει, τον σουβλίσαν ζωντανό. Έτσι είναι ένα παράδειγμα. Ο επίσκοπος Σαλώνων. Ο Ισαΐας. Τι ήταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Δεν θα πω εγώ στον Πατριάρχη. Βλέπουμε τον Πατριάρχη εδώ, ο οποίος τον κρέμασαν. Έλεγα αυτό στα παιδιά. Πρέπει λέω, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Επειδή και εκεί έχει κατηγορήθηκε ο Πατριάρχης, επειδή έριξε την περίφημη αφορισμό, έδωσε κτλ. Κατ' όμπι πιέσω. Να θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει η επανάσταση στη Μολδοβλαχία και ο Σουλτάνος, ο δε Πατριάρχης, ήταν όχι μόνο ο θρησκευτικός αλλά και ο πολιτικός εκπρόσωπος των χριστιανών. Απειλεί λοιπόν ο Σουλτάνος με μαζικές σφαγές και αντίπεινα. Στην Κωνσταντινούπολη. Στην και Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Και να πούμε, να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο Πατριάρχης κάπου όπως είναι εδώ που έχουμε την ασφάλειά μας σε ένα καθεστώς προστατευμένο, είναι στο στόμα του λύκου. Άρα λοιπόν, υπομοιρία ουσιαστικά αναγκάζεται να κάνει αυτό και τον κρεμάσαν, να θυμάστε, το Πάσχα, έτσι λοιπόν, στην υψηλή πύλη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, οι θυσίες των παπάδων ήταν το απλό και σαν λέω. Υπάρχουν χιλιάδες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, περιπτώσεις οι οποίοι αγωνίστηκαν. Και επίσης κάτι άλλο να τονίσω, γιατί πραγματικά που έχει σχέση βέβαια και με τον κλήρο, ότι όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης ξέσπασαν αιστείες επαναστατικές.
στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μικρά Ασία, στην Κύπρο, στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία βοήθησαν να εδραιωθεί βέβαια στη Νότια Ελλάδα. Απέτυχαν ήταν, βέβαια κάποιες ναι, από αυτές. Απέτυχαν γιατί υπήρχαν προβλήματα, γιατί εκεί ήταν εγγύς στο πολιτικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, ήταν έτοιμα προετοιμασμένα. Λοιπόν, ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ήταν εδάφη τα οποία ήταν παιδινά. Όμως, κύριε και καθηγητά, δεν ήταν οι ορεινοί όγκοι στην Πελοπόννησο. Άμα δούμε την ιστορία και άμα δούμε το χάρτη, το περίεργο δεν είναι ότι απέτυχαν. Το περίεργο είναι που πέτυχε. Αυτός ο μικρός λαός, άμα δείτε το χάρτη, είναι μια, μιλάμε για μια αυτοκρατορία, Οθωμανική αυτοκρατορία, που κατάφερε, τα έβαλε και κέρδισε. Μπράβο. Μα εκεί πρέπει να δούμε τη σημασία. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάει, εγώ λέω, ξαφνικά ανάβει φωτιά σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία. Είναι προφανές όμως ότι όταν είσαι ένα καθεστώς δουλείας, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεπηδείς και να γίνεις αυτοκρατορία. Εκεί βέβαια πάει σε μια άλλη θεωρία που θα με επιτρέψεις να πω, που το λέω πολύ συχνά. Για μένα, και αυτό είναι αν θέλεις, που έχει να κάνει με το νόημα της Επανάστασης του 1821, λοιπόν, συγκρούστηκαν δύο ιδεολογίες. Το ένα ήταν το όραμα του Ρίγα Φεραίου. Έτσι, λοιπόν, το οποίο στον 20ο αιώνα το μεταλαμπάδευσε, θα έλεγα, και το επικοινώνησε αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Έλληνας διανοούμενος και αδικοσκοτωμένος, ο μεγαλύτερος για μένα σύγχρονος Έλληνας διανοούμενος του 20ου αιώνα, ο Αίων Δραγούμης. Λοιπόν, τι έλεγε ουσιαστικά αυτό το πράγμα? Ότι όπως κατά το πρότυπο του μετασχηματισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βαθμιδών σε Ελληνοχριστιανική Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα μπορούσε λοιπόν η παρικραμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία να αντικατασταθεί, και γι' αυτό μιλούσε ο Ρήγας Φεραίος για δημοκρατία, έτσι, για ένα άλλο καθεστώς, λοιπόν, για μια βαλκανική συνομοσπονδία, που προφανώς το πολιτικό κέντρο θα ήταν ο Ελληνισμός, θα ήταν οι Έλληνες. Και με χριστιανικά χαρακτηριστικά. Και ακριβώς. Θα ήταν πάλι ένας μετασχηματισμός από μια παρικμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια Ελληνοχριστιανική Αυτοκρατορία, που τον πρώτο λόγο σε αυτή την. Δηλαδή θα ήταν ακριβώς η αναβίωση του Βυζαντίου. Αυτό το πράγμα ήταν το όραμα. Για την οικουμενικότητα του Ελληνισμού και τα όπλα που πήραν όλοι αυτοί οι επαναστάτες, που βεβαίως δεν ήταν σε κάποια σαλόνια, έτσι, δεν φορούσαν κάποια ωραία κουστούμάκια, ούτε άκουγαν Μπετόβεν και χόρευαν βάλτς. Έτσι λοιπόν ήταν μουστακαλίδες με τους φουστανέλες που πήγαν εκεί λοιπόν να πολεμήσουν, όπως είπαμε, για τον Χριστό την πίστη, στην Αγία και τις Παλαιστινίες. Αυτοί λοιπόν, το μαρμαρωμένο βασιλιά, είχαν ως όραμα και θέλαν να φτάσουν να ελευθερώσουν την πόλη. Έτσι λοιπόν, yeah, αυτό ήταν το όραμά τους. Yeah. Από την άλλη, είναι αυτό που είπα, δυστυχώς, υπήρχε η άλλη, η δεύτερη, ας το πούμε, άποψη, που δυστυχώς ήταν αυτή που τελικά επικράτησε, που ήθελε μια Ελλάδα, και αυτό βεβαίως ήταν και επιθυμία των ξένων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να είναι ένα μικρό κράτος, ελεγχόμενο, εξαρτημένο από τον ξένο παράγοντα, και γι' αυτό είχαμε και το αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό κόμμα. Δεν είναι και τυχαίο. Τη δολοφονία του Καποδίστρια. Μπράβο. Βεβαίως. Και βεβαίως, επίσης, θα φτάσουμε σε αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι από το 1825, Μαυροκορδάτους κλπ, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά, και δεν είχε ότι ο πλαρχηγοί, έτσι, είχα μια άλλη άποψη. Τώρα είπατε Μαυροκορδάτους, είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ναι, αυτό λέω λοιπόν. Ήταν εξ αρχής, υπέγραψε το έγγραφο προστασίας στην Αγγλία. Είχαμε τα πρώτα τοκογλυφικά δάνεια από τους Ρότσιλντς. Έτσι λοιπόν, το οποίο βεβαίως, και θα το συνδέσω και με τον Καποδίστρια. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μου είχε κάνει μια πολύ καλή ερώτηση ένας φοιτητής, γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά μας εκπλήσουν πολλές φορές. Λοιπόν, ευχάριστα, και τελευταία με εκπλήσουν ωραία, και γι' αυτό πραγματικά ελπίζω πάρα πολύ. Μου λέει, κύριε, αφού δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος, ανεξάρτητο κράτος, ποιος είχε τη νομική υποχρέωση να πληρώσει αυτά τα δάνεια? Είναι ένα πολύ σωστό ερώτημα. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε κρατική οντότητα? Λέγεται λοιπόν, επειδή πάμε στην δολοφονία του Καποδίστρια, ο Καποδίστρια είναι μια προσωπικότητα της παγκόσμιας ιστορίας. Διακρίθηκε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815. Η διαρκής ουδετερότητα της Ελβετίας είναι έργο δικό του. Λοιπόν, συναγωνίστηκε τον Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, το μισό αυτό τον άνθρωπο είναι από όλους, αλλά είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος, γιατί είναι ειλικρινής και είναι τίμιος. Λοιπόν, φοβόταν δηλαδή ο Μέτερνιχ, ουσιαστικά έχει ως αντίπαλο τον Καποδίστρια. Λοιπόν, ενώ ήταν ο Νέσσαλος υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς την παρουσία του Καποδίστρια. Και πραγματικά είναι συμβολή του τεράστια. Λένε ότι ουσιαστικά ήταν ο αφανής αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία, γιατί ακριβώς θεωρούσε ότι θα βοηθούσε, και πράγματι βοήθησε πάρα πολύ στην
μη άσχημη αντίδραση των ξένων, μην μιλάμε, να θυμίσω ότι όταν ξέσπασε η επανάσταση είχαμε το συνέδριο του Λάιμπαχ. Οπότε ορθώς λέτε ήταν, αρνήθηκε την αρχηγία της φιλικής εταιρείας για να βοηθήσει από τη θέση του. Δική του πρόταση ήταν ο Ιψηλάντης να αναλάβει αρχηγός. Αυτός έκανε ουσιαστικά κινούσε τα νήματα. Θεωρούσε όμως ότι όντας βρισκόμενος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας θα βοηθούσε πάρα πολύ να μην επανάσταση, να μην υπάρχει κάποια αντίδραση από μια Ευρώπη που ήταν μέσα στο σκοτάδι και την απολυταρχία, μετά την Γαλλική Επανάσταση, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, όλοι θέλαν το status quo. Και με πραγματικά επιδέξιους χειρισμούς ο Καποδίστριας κατόρθωσε το ακατόρθωτο, δηλαδή να υπάρχει μια παθητική ευμένεια ουσιαστικά. Είπατε προηγουμένως για τους ανθρώπους αυτούς της Επανάστασης με τις Μουστανέλες, τους Μουστακαλίδες. Υπήρχαν όμως και άλλοι, κύριε καθηγητά. Είναι νέκοι. Όχι, είναι νέκοι. Άλλοι οι οποίοι δεν είχαν ούτε φουστανέλα ούτε ήταν μουστακαλίδες με αυτήν την έννοια, φορούσαν ακριβά ρούχα και παρόλα αυτά τα άφησαν όλα πίσω. Οι αδερφοί Αλέξανδρος και Δημήτριος Ψηλάντης, ο Ιωάννης Καποδίστρια αργότερα. Ανέφερα, και ήρθαν λοιπόν και θυσίασαν όλα τα πλούτη και τη θέση που είχαν. Καταρχήν όλοι δώσαν το βιό τους πάρα πολύ έτσι. Γιατί οπότε η ερώτηση που είναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα που θα θυσίαζαν την καλοπέρασή τους για να αγωνιστούν για την ελευθερία? Εγώ νομίζω της πατρίδας ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπως είπε ο Ιωάννης Δραγούμης, ναι, έστω και τίποτα να μην υπάρχει, από τις πέτρες θα φυτρώσει Έλληνας. Και όσο υπάρχουν Έλληνες πραγματικοί, το παράδειγμα του κυρίου Τζούνι τελευταία νομίζω είναι πολύ σωστά χαρακτηριστικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ανθρώπους, πραγματικούς Έλληνες. Είναι άλλο πρόβλημα δυστυχώς, αλλού είναι το πρόβλημα. Εγώ θα πω, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του μεγάλου ιστορικού του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου που είπε ότι το νέο ελληνικό κράτος σκότωσε το έθνος. Ο δε Οδυσσέας Ελίτης, ο μεγάλος ελληνικός μας ποιητής, είπε κάτι αντίστοιχο. Ότι εμείς οι Έλληνες πετύχαμε σαν γένος, αποτύχαμε σαν κράτος. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό το στραβογεννημένο νεοελληνικό κράτος, και επαναλαμβάνω, ήταν κομβικό σημείο για να επανέλθουμε στο Καποδίστρια. Η δολοφονία του πρώτου πραγματικού εθνάρχη, του Ιωάννη Καποδίστρια, θα ήταν τελείως διαφορετική η πορεία αυτού του κράτους. Είχε θέσει τρεις άξονες υψηλής στρατηγικής: ισχυρή οικονομία, ισχυρή δημόσια διοίκηση, ισχυρό στρατό. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε ο Καποδίστρια το 27, δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχε οριοθετηθεί έτσι, τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Κηρύχθη ανεξάρτητο με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν έπρεπε να φτιάξει ένα κράτος από το πουθενά. Τον κατηγόρησαν ως δικτάτορα, αλλά έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Αν και ουσιαστικά με τις ρυθμίσεις οποίες έλαβε για το θέμα αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα συντάγματα αυτά τα οποία λέμε, ουσιαστικά οι αντιπρόσωποι ήταν διορισμένοι. Τις επιδάμεις, τις τριζίνας και τα λοιπά. Και επειδή ήταν λοιπόν διορισμένοι, κατόρθωσαν τελικά, ρίξανε τους οπλαρχηγούς, όλη αυτή η κάστα του Μοβλοκορδάτων, των Κολέτιδων κτλ. Και ούτω καθεξής, και πήγαμε σε έγγραφα σε αυτά που είπαμε στο θέμα της προστασίας και στην εξάρτηση αποκλειστικά από τον ξένο παράγοντα. Λοιπόν, η δολοφονία λοιπόν του Καποδίστρια είναι το κομβικό σημείο, γιατί και δεν είναι τυχαίο, και πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα θέμα, τη φυσική αυτοργία ας μην τη συζητήσουμε τώρα. Αμφισβητείται και ακόμα και η φυσική αυτοργία. Τελευταία αμφισβητείται και αυτή ακόμα. Ναι. Δηλαδή στο ότι πράγματι οι Μαυρομιχάλιδες ήταν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν. Άλλο τον απείλησαν και βγάλαν κάποια πράγματα και άλλο είναι. Το δεύτερο είναι το θέμα της ηθικής αυτοργίας. Εγώ λοιπόν είμαι ιστορικός και διερωτώ με. Εμείς ιστορικοί καταφέρουμε τις πηγές στα επίσημα κρατικά αρχεία που υπάρχουν σε όλα τα κράτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί λοιπόν στο Foreign Office, τα γαλλικά αρχεία και τα λοιπά, λοιπόν, ναι, 190 χρόνια μετά το θάνατο του Καποδίστρια, ενώ τα αρχεία δίνουν τη δημοσιότητα μετά από 20, 30, 50 χρόνια, παραμένουν οι φάκελοι μη προσβάσιμοι. Και συνδέεται και με αυτό που σου είπα για το θέμα των δανείων. Μην ξεχνάμε ότι ο Καποδίστριας, εκτός ότι ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα, έβγαλε και νόμισμα, τον Φίνικα. Λέγεται λοιπόν, έτσι από αυτές τις υποτιθέμενες conspiracy theories που δεν μπορεί πιθανόν όμως να είναι και πραγματική, ότι ακριβώς αυτό το νόμο υπήρχαν κάποιοι δανειστές, να το πούμε έτσι με όρους σημερινούς, είχαν πολύ μεγάλο φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να αποπληρωθούν τα τοκογλυφικά δάνειά τους με τη νέα κατάσταση και το νέο στάτους και το νέο νόμισμα που είχε ο Καποδίστριας. Ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους, γιατί σας είπα, δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Τώρα αγαπητέ, κύριε καθηγητά, κάποιος μπορεί να σας κατηγορήσει ότι κάνετε μαρξιστική προσέγγιση επειδή καθόλου επικαλείστε την οικονομία. Καθόλου μαρξιστική προσέγγιση, αλλά σίγουρα και η οικονομία είναι μέσα στο παιχνίδι. Σωστά. Και ήθελα να πω αυτό το εξής, έτσι προς Θεού. Εγώ πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα και μόνο βάζω την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν. Λέω όμως το εξής. Υπάρχει η ελληνική ιστορία, η οποία είναι 3.000χρονη και έχει βέβαια χρυσές σελίδες και τρισένδοξο, το λέω συνέχεια στους φοιτητές, έχει πάρα πολλά οξύμορα. Ένα το οξύμορο είναι το εξής. Ότι μια
η Ελλάδα, έτσι, ήταν μια ναυτική δύναμη. Σαφέστατα. Και με τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρίτζη δόθηκε σωστά δυνατότητα να έχουμε πλέον με κανόνια πλοία, ας πούμε, και είτε κατά των πειρατών κτλ. Δόθηκε δυνατότητα, υπήρχε έτοιμος ο στόλος που βοήθησε πάρα πολύ στο να κρατήσει η επανάσταση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν η Ελλάδα να τίθεται υπό την προστασία εντός εκτός εισαγωγικών μια θαλασσοκράτηρας δύναμης και πώς αυτή η θαλασσοκράτηρα δύναμη, αναφέρομαι στην Αγγλία προκειμένου, βεβαίως, που για 100 χρόνια ήταν και ειδικά με το Κρυμαϊκό Πόλεμο φάνηκε, γιατί αυτή ήταν και η απαρχή μετά τον εθνοτικό ανταγωνισμό στα Βαλκάνια, γιατί οι Ρώσοι μετά το περίφημο ελληνικό σχέδιο της Εκατερίνης Μεγάλης που προέβλεπε τη δημιουργία μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, που θα κινούνταν δορυφορικά βέβαια προς τα ρωσικά συμφέροντα, είδαν ότι είναι προσδεδεμένοι στο αγγλικό άρμα και έτσι υιοθέτησαν το όραμα του πανσλαβισμού και εκεί ξεκίνησαν οι εθνοτικοί ανταγωνισμοί στη Μακεδονία κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μια θαλασσοκράτηρα δύναμη να θέλει να δημιουργήσει μια ανταγωνίστρια δύναμη. Δηλαδή η Ελλάδα, το λέω στους φοιτητές αγαπητέ, και λέω το εξής, ας δούμε λέω ένα χάρτη. Όπως μπαίνει στη Μεσόγειο από τον Ατλαντικό, ποια είναι τα 4 πιο στρατηγικά σημεία που είναι στη Μεσόγειο κατά σειρά? Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κρήτη και Κύπρος. Μάλιστα. Η λεκάνη του Ανατολικής Μεσογείου, το λέμε επειδή είμαστε κεντρικά δεδομένα σπουδών, είναι ένα από τα στρατηγικότερα, είναι το στρατηγικότερο διεθνές υποσύστημα. Φανταστείτε λοιπόν μια Ελλάδα η οποία θα έλεγχε την Κρήτη και την Κύπρο και γενικά όλη αυτή την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μεσογείου, πώς θα ήταν υπερδύναμη και πάλι, ας πούμε, εντάξει. Κύριε καθηγητά, αν φυσικά εσείς δεν γράφετε ιστορία, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, γιατί τα διδάσκετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Είπατε για τον πασλαβισμό, γιατί κάποιοι μας λένε για τους Ρώσους και τα λοιπά, οι οποίοι Ρώσοι είχαν υιοθετήσει τον πασλαβισμό. Και αυτό είναι ένα παραμέτρο ομόδοξο γένος. Ναι. Και να κλείσουμε ουσιαστικά με αυτό, αγαπητέ Ανδρέα, το λέω συχνά. Υπάρχει ένα βασικό αξίωμα στην εθνική διπλωματία. Δεν υπάρχουν σταθεροί φίλοι, σταθεροί εχθροί, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Συμφέροντα είναι ο κινησμός του ισχυρού. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Βλέπουμε λοιπόν ακριβώς οι Ρώσοι τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, και δεν αποδείχθηκε αυτό το περί ομόδοξου γένους κτλ. Το βλέπουμε και σήμερα. Τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα είναι να το κατανοήσουμε εμείς, γιατί έχουμε μια διαχρονική αφέλεια και να προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους ότι τα συμφέροντά τους αυτοί με τα δικά μας συμφέροντα. Και να μην στηριζόμαστε τόσο πολύ στον ξέρω παράγοντα. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο πρώτα μέλλον. Πρώτα Θεός, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Γέροι να είμαστε. Να είστε καλά. 25 Μαρτίου. Λοιπόν, όλοι να βγάλουμε τις σημαίες στα μπαλκόνια μας. Πρέπει να τη τιμήσουμε γιατί είναι τα 200 χρόνια. Κάτω από αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν μπορεί διάφοροι. Βλέπω ότι αναγγέλθηκε αύριο στην Αθήνα από την πακινιστανική κοινότητα Δραπετσόνας, Κέρφα κτλ. Πορείες, διαδηλώσεις και οι Έλληνες πατριώτες να μην μπορούν να βγούμε τις σημαίες να γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία Παύλα Κρατική Παρικενεσία. Πέσαμε πάνω στην πανδημία. 25 Μαρτίου. Να είστε καλά. Ισχύει μόνο για τους Έλληνες πατριώτες όμως η πανδημία. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε. Θα δούμε ακριβώς τώρα πώς μπορούμε να κερδίσουμε τις δωρεπιταγές του Supermarket Μασούτη και επιστρέφουμε με μια καλεσμένη έκπληξη. Μεγάλος διαγωνισμός της Βεργίνας Τηλεόρασης. Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας για να λάβετε μέρος σε κλήρωση όπου ένας τυχερός θα κερδίζει καθημερινά δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές στα Supermarket Μασούτης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπείτε αυτόματα στην μεγάλη εβδομαδιαία κλήρωση που θα γίνεται κάθε Δευτέρα, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για αγορές στα Supermarket Μασούτης. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4494 και αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS γράφοντας ΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54888 για να λάβετε μέρος σε κλήρωση όπου ένας τυχερός θα κερδίζει καθημερινά μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές από τα Supermarket Μασούτης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπείτε αυτόματα στη μεγάλη εβδομαδιαία κλήρωση όπου θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα όπου ένας τυχερός θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για αγορές από τα Supermarket Μασούτης. Καλή σας επιτυχία!